Δεν ξέρω αν είναι και εκείνοι έτοιμοι. Λοιπόν, εντάξει, περιμένουν να συντονιστούν με τα κανάλια. Καλησπέρα σας. Θα σας δώσουμε την εκτίμηση του εκλογικού αποτελέσματος. Αυτή τη στιγμή έχουμε πάνω από το 10% όλων των εκλογικών περιφερειών της χώρας από το σύστημα ηλεκτρονικής μετάδοσης. Άρα η εκτίμησή μας βασίζεται σε ένα πολύ μεγάλο δείγμα από το σύνολο των περιφερειών της χώρας και υπάρχει πλήρης αντιπροσωπευτικότητα. Αυτή τη στιγμή πρώτο κόμμα είναι η Νέα Δημοκρατία με ένα ποσοστό της τάξης του 39,8 περίπου τα 100. Ό,τι θα σας δώσουμε έχει μία απόκληση συν πλην 0,5. Ο ΣΥΡΙΖΑ κινείται περίπου στο νούμερο του 31,5 έως 31,6. Θα βγάλουμε και τις κάρτες στη συνέχεια. Αυτή τη στιγμή η πρόβλεψή μας δείχνει ότι θα έχουμε εξακομματική βουλή. Με το κοινάλ, το ΚΚΕ, το ΜΕΡΑ25 και την Ελληνική Λύση. Η σειρά είναι ανάποδα, η Ελληνική Λύση είναι μπροστά από το ΜΕΡΑ25. Και είμαστε στην πρόβλεψή μας σε ένα όριο του 2,96 για τη Χρυσή Αυγή. Δείχνει με βάση την εκτίμηση ότι η Χρυσή Αυγή δεν θα μπει στη Βουλή. Αυτό θα αλλάξει, όπως καταλαβαίνετε, και την λογική των εδρών. Εάν έχουμε κάποιο ασφαλέστερο δείγμα, μπορούμε να επανέλθουμε, γιατί σίγουρα η είσοδος ή όχι της Χρυσής Αυγής αλλάζει την κατανομή των κομμάτων. Με βάση το μέχρι στιγμής εξακομματικό, η Νέα Δημοκρατία θα κινηθεί γύρω σε 158 έδρες. Εάν η Χρυσή Αυγή εισέλθει στη Βουλή, θα κατέβουμε γύρω σε 154 με 155. Αυτό είναι το μέχρι στιγμής αποτέλεσμα, αλλά είναι πολύ οριακό το κομμάτι της Χρυσής Αυγής αυτή τη στιγμή με βάση τα δεδομένα που έχουμε. Μάλλον δεν μπαίνει, θα χρειαστεί όμως πιθανώς να έχουμε μια επανεκτίμηση λίγο αργότερα για να σας δώσουμε πιο ασφαλές αποτέλεσμα. Και τώρα μπορούμε να δείτε την κάρτα της εκτίμησης. Ευχαριστώ. Για την αποχή ξέρουμε κάτι, αν... Βλέπουμε λοιπόν για την κάρτα μπορώ της εκτίμησης. Μπορώ να σας στείλω τώρα σε λιγάκι να σας το δώσουμε. Εντάξει. Okay. Λοιπόν, το βλέπουμε λοιπόν. Νέα Δημοκρατία 39,8, 158 έδρες, ΣΥΡΙΖΑ 31,6, 86 έδρες, Κίνημα Αλλαγής 8,3, 23 έδρες, ΚΚΕ 5,3, 14 έδρες, Ελληνική Λύση από ό,τι φαίνεται και μέρα 25 εντός Βουλής με 10 και 9 έδρες και από ό,τι φαίνεται για την ώρα τουλάχιστον μένει εκτός η Χρυσή Αυγή. Έχει ενδιαφέρον, παρουσιάζουν ιδιαίτερο ενδιαφέρον τα αποτελέσματα αυτά από τη Singular Logic, βάσει πραγματικών αποτελεσμάτων λοιπόν οι κάρτες που βλέπουμε τώρα. Για να δούμε λοιπόν αν θα έχουμε για πρώτη φορά εξακομματική βουλή στην ιστορία της ελληνικής δημοκρατίας, Ηλία, και βεβαίως η Χρυσή Αυγή. Έχει ενδιαφέρον που βγαίνει εκτός βουλής, αν ισχύει.